ήρθε η ώρα να το επαναλάβουμε. Όχι. Hello! Γεια! Yeah! Καλώς ήρθες και πάλι πίσω στο κανάλι μου! Όπως θα είδες και από τον τίτλο, σήμερα ήρθε αυτό το δεύτερο μέρος αυτού εδώ του βίντεο να σε αποτελειώσει. Γιατί είμαι σίγουρη ότι το ήθελες. Μου είχατε στείλει πάρα πολλά μηνύματα να κάνουμε δεύτερο μέρος από το ανταλλάσσουμε τα νεσισέρ μας. Κοίτα, άμα... Καλέ, μια χαρά είναι η απόψη εμένα. Γεια! Θα το λέγα! Πώς είναι! Πώς είναι! Ρε, εσύ είσαι χάλια! Sorry κιόλας, είσαι χάλια! Και σκέφτηκα ότι τώρα που τελειώσει το καλοκαίρι, τώρα που μαύρισα, τώρα που έγινα τσίλα, νούμερο 2, να ανταλλάξουμε τα νεσεσέρ μας, γιατί η Μαρία δεν μαύρισε. Είμαι άσπρη σαν το γάλα και θα γίνω μαύρη αυτή τη στιγμή. Λες και πήγα στην παραλία 10 χρόνια. Οπότε λοιπόν, ανταλλάξαμε όπως είπα τα νεσεσέρ μας και πάμε να ξεκινήσουμε, πάμε να μαζέψουμε μαλάκια και να φτιάξουμε αυτό το αριστούργημα. Την προηγούμενη φορά μας είχε πάει λίγο στραβά. Εμένα βασικά, μετά το τέλος του βίντεο. Το θυμάστε, είχα κάνει και ένα vlog. Ελπίζω αυτή τη φορά να πάνε όλα καλά. Εγώ κάνω προσευχή να πάνε όλα καλά. Ρίξε μια προσευχή. Προσευχή. Τα χείλη μου, τα χείλη μου για σένα, ναι, λένε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Άννα, είμαστε δύο ομορφιές αυτή τη στιγμή. Γιατί να το χαλάσουμε αυτό το πράγμα. Τι εννοείς, πάμε να το φτιάξουμε εδώ θα πέρα. Θα γίνουμε πιο ομορφές. Πιο κούκλες, μιλάμε μετά θα κάνουμε και το δικό σου βίντεο έτσι κι αλλιώς. Ναι καλέ, το ξεχάσαμε αυτό. Παιδιά, στο κανάλι της Μαρίας, αν δεν το έχετε ήδη δει, να πάτε να το τσεκάρετε, κάναμε ένα βίντεο κόλαφος. Κάναμε το βίντεο... Καλούμε χωρίς να ακούμε. Όπου σας πήραμε τηλέφωνο και συμμετείχατε. Εσύ έχεις κάνει κανένα botox? Όχι, όχι. Πόσο χρόνο είσαι, Μαρία? Έσχος! Θα σας αφήσω το link από κάτω και σας αφήνω και καρτούλα εδώ πέρα που πέφτει τώρα να πάτε να το τσεκάρετε μόλις τελειώσει αυτό το βίντεο. Επίσης, να μας ακολουθήσετε και στο Instagram. Επίσης, να πατήσετε το κουμπάκι της εγγραφής και στα δυο μας κανάλια, και στο δικό μου και στο δικό της, και το καμπανάκι και όλα αυτά τα ωραία. Πάνω. Ξέρετε εσείς, ξέρετε! Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε. Ναι. Βλέπω ότι μου διάλεξες ένα πάρα πολύ καλό foundation και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Φέντι, που στηρίζουμε, μπράβο, ήρθε και στην Ελλάδα. Γιατί όμως τόσο μαύρη, κοπελιά μου? Γιατί είμαι τόσο μαύρη? Αυτό το χρωματάκι δηλαδή σου κάνει? Ναι, μου κάνει τώρα, είναι just. Το καλοκαίρι, βασικά στο τέλος του καλοκαιριού μου ήτανε λίγο άσπρο, τώρα μου είναι καλό. Α, εντάξει, ωραία. Εμένα μου διάλεξε το Hello Happy, η απόχρωση νούμερο 2, μάλιστα. Σε στοιχιώνει αυτή η απόχρωση. Με στοιχιώνει. Όσοι είδατε το προηγούμενο βίντεο έχετε καταλάβει. Βασικά το προηγούμενο βίντεο με τη Γεωργία. Ναι, τέλος πάντων. Και αυτό, παιδιά, είναι γάλα. Δεν είναι foundation. Αυτό εδώ είναι concealer. Θέλω να σε ενημερώσω ότι κανονικά βάζω ακόμα πιο λευκό. Απλά επειδή πήρα και εγώ λίγο χρωματάκι, 1% βάζω αυτό. Ενώ θα μπορούσα να βάζω και το ένα, ξέρω εγώ. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Τέλεια! Κοίταξε να δεις. Εγώ θα προσπαθήσω να βάλω λίγη ποσότητα. Γιατί άμα το απλώσεις, θα γίνει λίγο πιο ομοιόμορφο το δέρμα. Τσαρό. Λοιπόν, εδώ πέρα βάζουμε το νούμερο 1 χρώμα της Vive Chrome. Είναι το λευκό. Εντάξει, τουλάχιστον να καλύψει το σπυράκι που έχω εδώ, δεν ξέρω αν το είδες, αλλά σήμερα που είπαμε να κάνουμε βίντεο λέει να εμφανιστεί. Να κάνει και αυτό την εμφάνισή του, να χαρεί λίγο, δημοσιότητα και έτσι. Αλλά, wow φίλε, εγώ νιώθω μια Βραζιλιάνα. Για να δω. Μπορώ να βάλω κονσίλερ, έχεις φέρει? Δεν έχεις φέρει κονσίλερ. Δεν έφερα κονσίλερ, θα σου φέρω. Σου είπα να φέρεις κονσίλερ, μπας και σώσουμε λίγο την κατάσταση. Τι είναι αυτό? Κονσίλερ. Αυτό είναι μαύρο, και αυτό. Ναι, αλλά είναι στην απόχρωσή μου. Κοίτα να δεις, στο προηγούμενο βίντεο με κέρδισες. Ναι. Όλοι λυσάξατε. Της Μαρίας είναι καλύτερο, της Μαρίας είναι καλύτερο. Τώρα το έχω βάλει πείσμα και στόχο να τα καταφέρω και να είμαι πάρα πολύ καλύτερη. Γι' αυτό η αλήθεια είναι ότι τη δυσκόλεψα σήμερα τη Μαρία. Θα δείτε τι προϊόντα της έδωσα. Εν τω μεταξύ, δεν μου φέρε μια πουδρίτσα η οποία να είναι λίγο πιο λευκή, κάπως να ισορροπήσουμε τα πράγματα. Μου φέρε διαφανή. Να σου πω κάτι που διαπιστώνω τώρα αυτή τη στιγμή εδώ πέρα στο βίντεο. Ότι δεν θα μου άρεσε σε καμία περίπτωση να είμαι τόσο μαύρη. Έτσι, να έχω μαυρίσει αυτό το πράγμα. Το ξωτικό δεν μου αρέσει. Προτιμώ το λευκό μου χρωματάκι. Το κονσίλερ νομίζω είναι ήδη απόχρωση με τότε. Ναι. MAC Pro Longwear. Εντάξει, το θυμάμαι. Ήταν και αυτό μαύρο. Υπήρχε και με αυτό πρόβλημα. Θα βάλω εδώ μπόλικο κονσίλερ να φωτίσουμε λίγο την κατάσταση γύρω από το μάτι τουλάχιστον. Εγώ θα χρησιμοποιήσω τώρα, μου έδωσε η Μαρία, το All Nighter Concealer από Urban Decay στην απόχρωση Fair Neutral. Οπότε είναι λίγο άσπρο.
Αυτό μου είναι και εμένα πολύ άσπρο, κοπελιά. Λοιπόν, παιδιά μου, είχε αυτήν εδώ την παλέτα που λογικά μπορώ να τη χρησιμοποιήσω όλη. Εντάξει. Ναι. Μου το δίνει. Ναι, στο δίνω. Στο ωραία. Εδώ πέρα έχει πολλές αποχρώσεις. Άμα χρησιμοποιήσω την πιο λευκή, σε τελειώνει και όλες. Άστα. Χρησιμοποίησε την, να μην αγχώνεσαι γι' αυτό. Μήπως σώσουμε λίγο την κατάσταση, γιατί θέλω να κερδίσω και πάλι. Όχι, δεν θα κερδίσει, κοπελιά. Θα βάλουμε πάλι από Fenty, έχει τη δημητική της Fenty σε αυτό εδώ το βίντεο. Αυτή εδώ η πουδρίτσα δεν έχει καν κάλυψη, είναι διάφορη. Τι γίνεται εδώ, ρε Μαρία, τι γίνεται. Γίνεται ότι δεν σου έχει κάτσει πολύ καλά γενικότερα. Βάζω την πούδρα και δεν ασπρίζει τίποτα αυτή τη στιγμή, έτσι. Απλά κάνει μάτ αυτό το θεσπέσιο αποτέλεσμα. Θα πάω κι εγώ στην παλέτα της Kat Von D. Ωραία, και εγώ θα βάλω της MAC από Studio Fix την απόχρωση C3 που δεν είναι δικιά μου απόχρωση και θα βάλω κι άλλο άσπρο πάνω στο άσπρο έτσι για να το σετάρω να μην αλλάξει ποτέ. Έτσι όπως είμαι τώρα νομίζω ότι δεν χρειάζεται να κάνω κοψίματα. Δεν χρειάζεται, είμαι ένα κόψιμο όλο, ολόκληρο. Ναι, αλλά τι, πρέπει να χρησιμοποιήσεις και bronzer. Ή θα κάνουμε σωστά τα βήματα, δεν θα τα κάνουμε. Μάλιστα, βέβαια, γιατί πού πας χωρίς bronzer, κυρία μου. Είσαι πάρα πολύ όμορφη. Είναι πολύ παστομέλι. Εγώ περνάω στο bronzer, το οποίο είναι το Hoola από Benefit. Φυσικά είναι και το αγαπημένο της Μαρίας εντωμεταξύ. Και guess what? Θα το χρησιμοποιήσουμε για πούδρα. Έβαλα πούδρα, αλλά θα ξαναβάλω πούδρα. Α, είσαι και εσύ τσάτσος. Τι να κάνω. Εντάξει, δεν πειράζει. Τι να κάνω. Δεν θα έρθει ποτέ στο φυσιολογικό του. Κοίτα λίγο το χέρι μου με το πρόσωπό μου. Κοίτα λίγο. Ναι, υπάρχει ένα πρόβλημα. Και το καλό μου το κορίτσι, εδώ που με αγαπάει πάρα πολύ, μου έφερε παλέτα από Too Faced. Και λέω, α, τέλεια, Too Faced. Όχι. Είναι τα Χριστούγεννα, και η Άντα και τα Γιάννενα σε αυτήν εδώ την παλέτα. Πολύ καλή παλέτα, δεν λέω, αλλά πολύ glitter. Και πολύ πολύχρωμα. Εντάξει, θα το παλέψω. Θα κάνεις ένα κανονικό μακιγιάζ και δεν θα το παίξεις safe όπως την άλλη φορά. Μάλιστα, θετικό. Δεν έχω φέρει κανένα πινέλο για τα μάτια. Ούτε εγώ έχω φέρει γιατί το έκανα αυτό το λάθος στη μιζέ μου. Δεν έχει τώρα το αλλάζουμε και οι δύο με τα δάχτυλα. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε το πιο λευκό χρώμα εννοείται σαν βάση, γιατί είναι το curious. Α, μάλιστα. Σώζει και λίγο την κατάσταση. Μήπως αυτό το χρώμα να το βάλω και σαν πουδρά στο υπόλοιπο. Όχι. Λοιπόν, και κοίταξε να δεις τώρα. Βάλαμε τη βάση μας και θα βάλουμε το classy sachet. Αχ, αυτό είναι πολύ ωραίο. Μου αρέσει πάρα πολύ το glitter εδώ. Πείτε μου από κάτω ποιος θα πάει καλύτερα. Και πάμε στο δίπλα που είναι το famous. Hello, σταράκια μου! Είμαι η Άννα, αυτό είναι το πριν γίνουν διάσημοι. Και σήμερα θα ανακαλύψουμε μαζί το παρελθόν του Κριστιάνο Ρονάλντο. Να διαφημίσουμε και λίγο το κανάλι της Άννας, ξέρετε τώρα. Συσχετίζεται. Και πάμε στη χρυσή σκιά και θα το βάλω. Κάτσε εδώ, στην άκρη. Yeah. Λοιπόν, εγώ περνάω σε αυτό εδώ το δυσκολάκι να ανοίξει. Είναι της J-Lo, της είναι το ρούζ και το highlighter. Το ρούζ και το highlighter και θα βάλω το ρούζ. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το gold dipped. Και το old money είναι πολύ ωραίο. Θα τα βάλω όλα. Ου, πολύ ωραίο ρούζ. Ναι. Και την είχα παρατήσει πολύ αυτή την παλέτα. Τώρα που την ξαναβλέπω, είναι full glam makeup. Ναι, είναι τέλειο. Λοιπόν, και τώρα θα βάλω και το highlighter με το χέρι γιατί δεν έφερα πινέλο. Είναι 3 σε 1 και οπότε θα τα βάλω όλα. Εντάξει, το highlighter θα το ήθελα λίγο πιο έντονο, να σου πω την αλήθεια. Γιατί δεν ξέρω εσείς τι κάνετε, αλλά εγώ όταν βάζω highlighter ή το θέλω τέρμα glam ή καθόλου. Εγώ ξαφνικά απέκτησα μαύρους κύκλους. Είχα που είχα, θέλω να βάλω κι άλλους. Οπότε έχω κάνει ένα smoky εφέ εδώ πέρα με τη σκιά. Love Cocoa. Εγώ περνάω στα φρύδια, θα χρησιμοποιήσω το Gimme Brow από Benefit στην απόχρωση 3. Κανονικά η απόχρωση μου είναι 5 ή 6. Θα έχουμε κάνει λίγο ανάποδο, δεν πειράζει. Εγώ πάω στο μάσκαρα. Εγώ πρώτα κάνω βάση και μετά κάνω μάσκαρα. Λοιπόν, βάζω την καινούρια από Oriflame, τη One, Wonderlust XXL. Και την έχω δοκιμάσει, είναι αρκετά καλή. Τις κάνει πολύ μακριές βασικά, αλλά δεν δίνει πολύ όγκο. Α, όντως. Ναι, τις κάνει να είναι πολύ μακριές. Κοίταξε να δεις, εγώ έχω μία κουλαμάρα. Θέλω να τις κάνει ενωμένες ακόμπους. Έχω ένα τέτοιο κόμπο. Α, κατάλαβα. Έπειτα περνάω στα μάτια και θα χρησιμοποιήσω την από MUA, μία matte παλέτα. Έχει πολύ ωραία χρωματάκια. Η αλήθεια είναι ότι με πρόσεξε ναι, αυτό το βίντεο, σε το κορίτσι μου. Έχει πολύ ωραία χρωματάκια, άνα φωνάζουν όλοι από μακριά. Εννοείται ότι είμαι χαζή και εγώ ξέχασα το πινέλο, θα τα βάλω με το χέρι. Θα το χτίσουμε όμως, παιδιά, θα το χτίσουμε. Εγώ παλεύω με τη μάσκαρα, γιατί πρόσεξε τη σκεπτικό. Θα σε δει ο άλλος, ναι. Θα δει τη μάσκαρα, ναι. Τη βλεφαρίδα κάγκελο, ναι. Ξεχνάει όλα τα άλλα. Α, σώθηκες. Λέγε απλά και λέω μετά να πάμε καμιά βόλτα εδώ γύρω. Ναι, για ψώνια. Θες να πάμε να φάμε? Ναι, εννοείται. Θα μας διώξουν από το μαγαζί. Πάω λίγο στην πιο ροζουλή και μετά έχει μια έτσι πιο φούξη. Α,
Στο χέρι έχει καλή απόδοση. Α, οκ. Εγώ θα πάω τώρα στα φρύδια, το οποίο είναι της Benefit, της αγαπημένης στο Καμπράου. Αλλά βλέπω εδώ πέρα, καθώς το ανέβω έτσι, μία πίσα. Ένα μαύρο πράγμα. Πίσα, Άννα. Πίσα. Δεν ξέρω, τα φρυδάκια της είναι τόσο μαύρα. Εντάξει, δεν είναι τόσο κακά όσο περίμενα. Πιο κακό είναι ότι είναι άβγαλτο γενικά το φρύδι μου, παρά το χρωματάκι αυτό. Όταν δεν έχεις πινέλο, νομίζω κάτι πάει πολύ λάθος. Αλλά επειδή εγώ είμαι έτσι πιο ρίσκη, ρε παιδί μου, θα πάρω και την τέρμα καφέ γκρι σκιά που έχει και θα κάνω. Θα δώσω λίγο βάθος στο πλεφαρό μου. Αν μπορέσω βασικά. Βασικά το κάνω με το μικρό δαχτυλάκι. Κοίταξε να δεις. Γενικά δεν είναι τόσο κακό το φρύδι. Εντάξει, μια χαρά είναι. Παλεύει. Για την απόχρωσή σου. Ναι. Αυτό το κορίτσι δεν θέλει να κάνω και κοψίματα, μην τα γλιτώσουμε. Θα πάρω κι εγώ το πιο λευκό χρώμα. Όχι λευκό. Καταλάβετε αυτό εδώ το πρώτο. Που είναι για τις πιο λευκές. Τι περίμενες δηλαδή, να βάλω το σκούρο, όχι ναι. Εγώ το σκούρο βάζω για τα κοψίματα. Φυσικά εσύ εννοείται. Αλλά δεν πας πουθενά χωρίς κοψίματα στη μύτη. Αν δεν κάνεις κοψίματα στη μύτη, δεν βγαίνεις έξω. Γιατί αλλιώς έτσι θα βγεις, ας πούμε. Βλέπετε, μακιγιάζ γενικά δεν κάνω. Αλλά τώρα ήρθα για να ξεκινήσουμε δυνατά αυτή τη σεζόν με super duper μακιγιάζ. Και μου έχει φέρει και ένα ρουζάκι εδώ. Ταλαιπωρημένο θα δω. Την εταιρεία Γκρίτζι που το έχει κάνει. Max Blush On λέει στην απόχρωση 4. Είναι πάρα πολύ έντονο, θέλω να σου πω αυτό. Ξέρω. Πάρα πολύ καλοκαιρινό χρώμα. Είναι λες και το έκανε επίτηδες. Όμως επειδή με αγαπάς κατά το πάθος, δεν θα πιστέψω ότι το έκανε επίτηδες. Δεν το έκανα επίτηδες. Εννοείται δεν το έκανα επίτηδες. Και έπειτα θα περάσω στη μάσκαρα που είναι από Benefit ή Roller Lash. Ήξερε το κορίτσι μου ποια ήθελα και αυτή μου έφερε. Να τα βλέπετε αυτά. Ποια είναι η καλή και ποια είναι η κακιά. Λέω εγώ τώρα. Να σου θυμίσω στο προηγούμενο βίντεο τι έγινε! Στο πρώτο μέρος! Μήπως! Θέλεις να βάλω και highlighter, έτσι? Εννοείται! Και δείτε τι μου έφερε για highlighter. Εγώ δεν λέω πολύ καλή εταιρεία η Kat Von D, αλλά αυτά τα χρώματα που έχει μέσα δεν είναι καθόλου safe. Πράσινο highlighter θες? Μοβ θες? Τι θες, ας πούμε? Το μπλε. Αμάν. Έκαι, κύριε. Τώρα έδειξε, ρε παιδί μου, το μακιγιά σου. Ναι, εννοείται. Ορίστε. Τώρα μάλιστα, τόση ώρα ήμουνα το τίποτα. Με το highlighter εδώ βλέπεις τι γίνεται. Και εγώ τελειώνω, γιατί είμαι και πιο γρήγορα από σένα. Και εγώ τελειώνω. Χιλί. Χιλί και γεια σας. Αυτό το πρέπει να το χρησιμοποιείς πάλι φαίνεται. Κόκκινο full. Δηλαδή ήξερα ότι πήγαινε με αυτή την παλέτα που σου διάλεξα. Βέβαια, εννοείται. Αλλά πάλι μου το έπαιξε save και πάλι μου έκανες πολύ αχνό χρωματάκι. Όλο το χριστουγεννιάτικο δέντρο εδώ, σαν έναν άνθρωπο, σαν μένα. Εγώ χρησιμοποιώ το. Τι είναι αυτό, ρε Μαρία? Από την Jennifer Lopez της Inglot, σε συνεργασία με την Inglot. Το Passion. Μου θυμίζει αυτή η αποχρωστό νούμερο 13 των Sephora. Που είναι και η αγαπημένη. Βγάζει πάρα πολύ προϊόν και λίγο ξεχυλίζει, νομίζω. Είναι too much σε υγρή μορφή βασικά. Εσύ είσαι πάντα πολύ όμορφη. Αχ, αλήθεια! Τέλεια είσαι! Αχ, τέλεια! Ευχαριστώ! Πίστεψε. Και αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα, παιδιά. Νομίζω είμαστε κούκλες. Μαρία, για να δω κάτι, ρε. Τράβα λίγο τις κουρτίνες. Όχι, αγάπη μου! Θα βάλω το κασκόλ μου εδώ και είμαι μια ομορφιά, έτσι τώρα. Σου πάει πάντως, δεν ξέρω. Μου αρέσει σαν μακιγιάζ. Η αλήθεια είναι ότι το παίξαμε πάρα πολύ safe και οι δύο. Αν και προσπάθησα να το κάνω κάτι, ρε παιδί μου, εκεί με τις παλέτες. Αλλά δεν τα κατάφερα. Θέλαμε πολύ και οι δύο να κερδίσουμε. Αλλά εσύ είσαι αυτός που κρίνεις. Γράψε κάτω στα σχόλια ότι κέρδισε η Μαρία ή η Μισμάτη να το πει. Η Άννα κέρδισε στο κανάλι μου. Λοιπόν, περιμένουμε από κάτω στα σχόλια να μας πείτε τελικά ποιο μακιγιάζ σας άρεσε καλύτερα και ποια το πέτυχε καλύτερα. Ποια το πέτυχε, λέω, καλύτερα. Εγώ. Να μην φαίνεται η διαφορά, εγώ. Οπότε σε περιμένουμε κάτω στα σχόλια. Θα τα διαβάζω όλα, να ξέρεις. Όλα θα τα διαβάζω. Όλα. Και εγώ. Και εγώ. Και αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Το αγαπήσατε πολύ το πρώτο μέρος και σας το ξανακάναμε ως δεύτερο μέρος. Ελπίζω να σας άρεσε εξίσου το ίδιο. Πείτε μας κάτω στα σχόλια και φυσικά μην ξεχάσετε να πατήσετε το like σας αν σας άρεσε αυτό το βίντεο. Δώστε πόνο. Έτσι. Μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουμπάκι της εγγραφής αλλά και το καμπανάκι για να μην χάνετε επόμενα βίντεο που έρχονται. Και στο δικό μου κανάλι και στις Μαρίας. Τρέξτε γρήγορα τώρα να δείτε το βίντεο που κάναμε στο δικό της κανάλι να κλάψετε ξανά από τα γέλια. Δεν πιστεύω να μην έχετε πάρει χαρτομάτιλα μαζί. Πάμε! Αυτά, μην ξεχνάτε να stay unique, be gorgeous και... Φιλάκια πολλά! Bye!